Ας μιλήσουμε τώρα λοιπόν για τη δομή με το used to που είδαμε και στα exam questions, η οποία αυτή η δομή χρησιμοποιείται για να μιλήσει για επαναλαμβανόμενες πράξεις, repeated actions ή επαναλαμβανόμενες καταστάσεις ή συνήθειες στο παρελθόν, states ή habits, οι οποίες όμως προσέξτε contrast with the present, έρχονται σε σαφή αντίθεση με το παρόν, δηλαδή δεν ισχύουν πια στο παρόν. Έτσι, για παράδειγμα, βλέπουμε «This part of town used to be a great place to live, but it's quite run down now». Αυτό το μέρος λοιπόν της πόλης ήταν δηλαδή ένα υπέροχο μέρος για να ζεις, αλλά τώρα είναι έτσι ερειπωμένο. Συνεπώς, είναι μια κατάσταση εδώ στο παρελθόν, «used to be a great place», όπως βλέπετε, «to live», αλλά έρχεται σε σαφή, συγγνώμη, αντίθεση με το παρόν. «But» τώρα, όπως βλέπετε, «now», έτσι, είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ακόμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το would για να μιλήσουμε για το παρελθόν, αλλά πότε? Για repeated actions in the past, για επαναλαμβανόμενες πράξεις στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα when we were young we would run home from school every day, όταν ήμασταν λέει λοιπόν θα γυρίζαμε σπίτι από το σχολείο τρέχοντας κάθε μέρα. Μια επαναλαμβανόμενη πράξη, μια συνήθεια που κάναμε κάθε μέρα στο παρελθόν. Όμως προσέξτε, αυτή η δομή με το would δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί να μιλήσει για states, για καταστάσεις στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε το used to, όπως βλέπετε εδώ, για τα states. Τώρα, πώς μπορούμε να αναφέρουμε το μέλλον αλλά στο παρελθόν? Οπότε αυτό που βλέπετε εδώ λέει είναι ότι χρησιμοποιούμε παρελθοντικές μορφές, used past forms of structures when referring to the future. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις παρελθοντικές μορφές, λέει, το μόνο όταν αναφερόμαστε στο μέλλον. Ας δούμε πιο απλά τι σημαίνει αυτό. Το will, το θα, δηλαδή γίνεται would για το παρελθόν, το θα του παρελθόντος, δηλαδή I thought I would never see him again. Πίστευα ότι δεν θα τον δω ποτέ ξανά, άρα δεν θα τον δω ποτέ ξανά για το μέλλον, αλλά πίστευα στο παρελθόν. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε εδώ I will never see him again, γιατί αυτό το λέμε από το παρόν για το μέλλον. Έτσι λοιπόν σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την παρελθοντική μορφή του will, όπου είναι το would. Ακόμα, is going to, η δομή αυτή που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για το μέλλον, για το παρελθόν αντίστοιχα, δηλαδή να μιλήσουμε για το παρελθόν από το μέλλον, χρησιμοποιούμε το was going to, την παρελθοντική μορφή του is going to. Άρα για παράδειγμα λέμε we were going to eat out after the movie, δηλαδή επρόκειτο να φάμε έξω μετά την ταινία, άρα είναι κάτι το οποίο είχαμε προγραμματίσει εμείς, αλλά για το παρελθόν, μάλλον μιλώντας από το παρελθόν για το μέλλον. Από εκείνο το σημείο του παρελθόντος για το μέλλον. Ακόμα το present continuous για παράδειγμα is playing γίνεται past continuous για να μιλήσει για παρελθοντικές πράξεις, έτσι όπως για παράδειγμα λέμε the team was playing another game the following day, η ομάδα δηλαδή θα έπαιζε άλλο έναν αγώνα την επόμενη μέρα, οπότε είχε προγραμματίσει να παίξει, όπως χρησιμοποιείται το present continuous για να μιλήσει για το μέλλον από ένα σημείο του παρόντος, έτσι και ο past continuous χρησιμοποιείται με την ίδια λογική αλλά στο παρελθόν. Και ακόμα μια δομή, το are about to, όταν χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι είμαστε κάτι θα συμβεί πολύ σύντομα, για το παρελθόν το λέμε were about to, οπότε they were about to leave when the phone rang, ήταν έτοιμοι δηλαδή θα έφευγαν πολύ σύντομα όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Και εδώ θα δούμε στις σημείες που ακολουθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι το οποίο έτσι μπερδεύονται πολλοί μαθητές. We do not confuse used to plus bare infinitive with. Όπως είδαμε πάνω υπάρχει δομή used to με γυμνό απαρέμφατο για να μιλήσει αυτό που είπαμε ακριβώς εδώ για επαναλαμβανόμενες πράξεις, τέλος πάντων καταστάσεις ή συνήθειες στο παρελθόν που έρχονται σε αντίθεση με το παρόν. Όμως υπάρχουν και άλλες δομές όπως βλέπετε εδώ που μοιάζουν λίγο αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είναι καθόλου μάλλον το ίδιο πράγμα. Όπως η δομή be used to και gerundio, gerund ή noun phrase, δηλαδή μια φράση με ουσιαστικό, που σημαίνει όλο αυτό be accustomed to something, είμαι συνηθισμένο σε κάτι. Για παράδειγμα λέμε I'm not used to getting up so early, δεν είμαι συνηθισμένος να σηκώνομαι τόσο νωρίς. Προσέξτε ότι αυτή η δομή ακολουθείται από gerundio, getting, έτσι,
Και δεν έχει καμία σχέση με το used to που έρχεται, είναι μια παρελθοντική πράξη που έρχεται σε αντίθεση με το παρόν. Δηλαδή λέμε δεν είμαι τώρα συνηθισμένο να σηκώνομαι τόσο νωρίς. Είναι εντελώς διαφορετική δομή, εντελώς διαφορετικό το νόημα. Να σημειώσουμε ότι η δομή be used to, τη λέμε έτσι be used to γιατί μπορεί να κληθεί σε όλους τους χρόνους. Δηλαδή να πει I will be, να κληθεί στον αόριστο, I was not used to κτλ. Κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και με την άλλη δομή, το get used to, πάλι plus gerund or noun phrase, συγγερούνδιο ή ουσιαστικό, που αυτή η δομή έχει το νόημα to become accustomed to something, δηλαδή γίνομαι, εξοικειώνομαι με κάτι. Δεν έχω συνηθίσει ακόμα εννοείται και αρχίζω να εξοικειώνομαι με κάτι. Οπότε για παράδειγμα λέμε are you getting used to life at college? Έτσι αρχίζεις να εξοικειώνεις και να συνηθίζεις τη ζωή στο κολέγιο. Άρα αυτό είναι μια προσέξτε πράξη που αναφέρεται στο παρόν. Και ακολουθείται από ουσιαστικό, να το δείξουμε ένα λεπτό, life, ουσιαστικό, noun phrase όπως μας λέει εδώ από εδώ πάνω, ενώ η δομή be used to μπορεί να ακολουθείται εκτός από ουσιαστικό και από γερούνδιο, getting up. Οπότε εντελώς διαφορετικά νοήματα, προσέξτε να μην τον μπερδεύετε με τη δομή used to που μιλάει για εντελώς διαφορετικό πράγμα. Συνεπώς δείτε όλες έτσι κάτι μια επανάληψη όλων αυτών που είπαμε και στη συνέχεια θα περάσουμε να κάνουμε την πρακτική μας στις ασκήσεις γραμματικής του βιβλίου μας Honors.